Το Super Yacht Coru, με κωδική ονομασία Y721 αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων του Τζεφ Bezos, εντοπίστηκε στη Βόρεια Θάλασσα μετά την αναχώρησή του από το Ρότερνταμ στις 13 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα πλάνα που δημοσίευσε η Dutch Yachting. Η δοκιμαστική διαδρομή του τεράστιου σκάφους, μήκους περίπου 127 μέτρων, ξεκίνησε πριν παραδοθεί στον 59χρονο δισεκατομμυριούχο. Για το νέο γιο του Μπέζος απαιτείται ένα συμπληρωματικό σκάφος μήκους 76 μέτρων το οποίο διαθέτει ελικοδρόμιο. Το νέο απόκτημα του Μπέζος είχε δημιουργήσει πέρυσι μεγάλη αναστάτωση μετά από μια αναφορά ότι οι Ολλανδοί αξιωματούχοι θα έπρεπε να αποσυναρμολογήσουν την ιστορική γέφυρα Κόνις επειδή η χαλίβδινη κατασκευή δεν θα επέτρεπε τη διέλευση του σκάφους. Μετά από την κατακραυγή των κατοίκων, το σκάφος ρημολικήθηκε από την τοποθεσία κατασκευής του σε ένα άλλο ναυπηγείο χωρίς τα κατάρτια του. Οι κάτοικοι του Ρότερνταμ φέρεται να είχαν ορκιστεί το Φεβρουάριο ότι αν το υπερπολίτελε σκάφος του Μπέζος διέσχιζε τη γέφυρα Ντεχεύ θα του έριχναν αυγά ω ένδειξη διαμαρτυρίας. Η λειτουργία του σκάφους κοστίζει περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Το σκάφος αναψυχής μπορεί να φιλοξενήσει 18 επισκέπτες και απαιτεί πλήρωμα 40 ναυτικών.